Για τις επόμενες 24 ώρες θα επιχειρήσω να είσαι όπως ο David Goggins, κάνοντας προετοιμασία για να μπει στους Navy Seals. Για όσους δεν το ξέρετε, ο David είναι ένας Αμερικάνος ultra marathon δρομέας, ο οποίος έχει τρέξει το εξωπραγματικό race των 205 μιλίων, δηλαδή 330 χιλιόμετρα, ultra distance ποδηλάτης, motivational speaker, πρώην μέλος της Αμερικάνικης αεροπορίας, καθώς και Navy Seal αντίστοιχη μονάδα με τους Έλληνες ΟΗΚ. Η μέρα μου ξεκινάει με το ξυπνητήρι να χτυπάει στις 4.30 το πρωί. Αγοροξυπνημένος και καταπρισμένος από τον ελάχιστο ύπνο που έριξα, θα στρώσω το κρεβάτι μου στην πένα, θα πάω στο μπάνιο, θα πληθώ καλά-καλά, βούρτισμα δόντια και εννοείται ένα ξύρισμα στο πρόσωπο. Βέβαια, αυτός ξύρισε και το κεφάλι του με ξυραφάκι, ναι, κάτι που θα κάνω και εγώ στο τέλος του βίντεο, αν τα παρατήσω έστω και σε ένα από τα 6 workout που έχω να κάνω σήμερα. Τα οποία θα γράψω σε ένα κομμάτι χαρτί ένα προς ένα και θα το κολλήσω στον καθρέπτη. Έτσι θα πάρει το όνομα Mirror of Accountability, ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Goggins για να φέρνει εις πέρας κάθε δουλειά υποχρέωση. Η στόχο έθετε κάθε πρωί για τη μέρα του. Λίγες θερμίδες μέσα κατεβάζοντας μια μπανάνα, άλλαγμα ρούχων βάζοντας φούτερ CKF, αμάνικο μπουφανάκι και παπούτσια. Πρώτο workout της μέρας στο ποδήλατο. Η ώρα όπως βλέπετε είναι 5 το πρωί, μία ωρίτσα μέχρι τις 6 για να ζεστάμε καλά το σώμα για αυτό που ακολουθεί. Για να σου δώσω λίγο context το γιατί ο Goggins έκανε όλη αυτή την ακραία ρουτίνα που θα ακολουθήσει για 85 μέρες σερί χωρίς stress, θα πρέπει αρχικά να σου πω το στόχο του. Η είσοδος στους Navy Seals απαιτεί το σωματικό βάρος του κάθε υποψηφίου να είναι στα 86 κιλά και κάτω. Ο David ήταν 136 και η τελική ζήγηση που τον έκανε να περάσει το πρώτο τεστ μόλις σε 3 μήνες. Καλά κατάλαβες, ακολουθώντας πιστά όλα τα workouts που θα δεις σήμερα, έκανε το αδύνατο και επιτυχώς έχασε 50 κιλά διασφαλίζοντας την είσοδό του. Μόλις κλείσαμε τον πρώτο μισάωρο, επιτυχώς δεν μπορώ να πω ότι έχω κουραστή, αλλά η βροχή έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά ενοχλητική. Συχαίνομαι γενικότερα. Όπως και να έχει, το challenge είναι challenge. Και αν άφηνα τη βροχή να μπει εμπόδιο στο στόχο μου, σίγουρα θα τα βάζα με τον εαυτό μου αργότερα. Καθώς το να βγαίνω από το comfort zone και να κάνω πράγματα που δεν νιώθω άνετος είναι κάτι που πραγματικά λατρεύω για την προσωπική μου εξέλιξη. Περιτώ να σας πω ότι στην επιστροφή για πίσω άρχισα να ρίχνουν καρέκλες και μου γίνει μουσική δυσκολία. Πολύ χάλια. Στις 6 μετά το πρωί, για μια ώρα ο David διάβαζε για να περάσει το γραπτό τεστ της ASVAT ώστε να μπορέσει να μπει στο στρατό. Εγώ βέβαια θα διαβάσω όχι στρατιωτικούς τύπους, αλλά ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης ή σε για να μπορέσω να ακολουθήσω τη ρουτίνα. Διάβασμα τέλος. Θέλω να ομολογήσω ότι το συχαίνω με μάγκες. Ακόμα και μικρό παιδί όταν ήμουν και πήγαινα σχολείο δεν διάβαζα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, shout out στο φίλο μου το Σλίδι, ο οποίος μου έμαθε την εφαρμογή Audible. Μεγάλο κίνητρο και motivation το συγκεκριμένο βιβλίο που ακούω αυτή την περίοδο. Can't hear me του David Goggins. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. 100% top θα σου αλλάξει τη ζωή. Τελειώνοντας με το διάβασμα, ετοιμάστηκα για το δεύτερο workout, γεμίζοντας την τσάντα μου και εννοείται αλλάζοντας ρούχα καθώς τα προηγούμενα είναι ακόμα βρεγμένα. Βάλεις δουλειές, υποχρεώσεις που έχεις έξω επειδή βρέχει. Είσαι μεγάλος τρομπέτας, bro. Δεύτερη προπόνηση και τρίτο τάσκη της ημέρας. Έχουμε κολύμπι, όπως βλέπετε από εδώ. 50 πισίνα. 3,2 χιλιόμετρα στόχος. 64 φορές πήγαινε έλα. Να ολοκληρώσουμε την προπόνηση. Βγάζοντας παπούτσια και ρούχα, νιώθω το κρύο στο πετσί μου και έτοιμος πλέον για βουτιά. Το μόνο που έχω να πω είναι. No excuses, guys. Προς ενημέρωση όποιου ρωτήσει, η πισίνα είναι θερμενόμενη στους 26 βαθμούς Κελσίου πιο συγκεκριμένα. Πράγμα το οποίο κάνει το κολύμπι αρκετά απολαυστικό. Προφανώς και έχω καταστρώσει σχέδιο για να μπορέσω να αντέξω και τα 64-50, κάνοντας ένα αλλάξει ένα ελεύθερο και ένα πρόστιο για να ξεκουράζομαι. Μόλις κλείσαμε να κάνω ένα χιλιόμετρο σε 35 λεπτά. Όλες αυτές τις προπονήσεις που κάναμε το βίντεο του Φέλιξ νομίζω έχουν πιάσει τόπο. Φαντάζομαι να το χτυπήσουμε σε λιγότερο από 2 ώρες. Εξωπραγματικό θα είναι και πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ παρά να σου τονίσω το πόσο σημαντικό είναι να βάζεις στόχους όσο απίθανοι και αν σου φαίνονται. 2 χιλιόμετρα τσεκ σε 1 ώρα και 10 λεπτά. Σκεπτόμενο συνέχεια το πόσο περίπατος είναι αυτό που ζω μπροστά στα ακραία πράγματα που ο Goggins έχει καταφέρει, απλά πιέζω τον εαυτό μου όλο και περισσότερο. Χωρίς να σκεφτώ ούτε για ένα δευτερόλεπτο τον δρόμο της αποτυχίας, απλά συνέχισα να κολυμπάω άλλον ένα γύρο και άλλον έναν. Μέχρι που τελικά. Oh, τέλος, πόσο! 1:53, 1 ώρα και 53 λεπτά. Let's go! Επόμενη στάση workout industry, έχουμε έρθει στο gym για το τρίτο workout της μέρας, το οποίο αποτελείται από βασικές ασκήσεις, τις οποίες πρέπει να κάνω από 100 με 200 reps την καθεμία. Χωρίς πολλά-πολλά ξεντήθηκα, έβαλα ακουστικά στα αυτιά και ξεκίνησα με pull-ups, μια άσκηση την οποία ο Goggins είχε record Guinness κάνοντας 4.030 μέσα σε 17 ώρες. Pull-ups τέλος, πάμε για dips. Από το pull σε push εκτελώντας 10 σε τον 10 με κυριολεκτικά μηδενική ενέργεια, καθώς οι μόνες θερμίδες που έχω καταναλώσει σήμερα είναι η μπανάνα. 100 reps done και πάμε για πάγκο, υποτιμώντας την κούραση που έχει χτίσει στο σώμα μου, το οποίο με έκανε να μειώσω τα 60 σε 40 κιλά για να καταφέρω να εκτελέσω 10 σε τον 10 με σωστή τεχνική. Σειρά έχουν 10 set push-ups από 20 επαναλήψεις το καθένα για να φτάσω στα 200 και θα κλείσω την προπόνηση με 10 δεκάρια bicep curl superset με 10 δεκάρια lateral raises. 2 ώρες και 700 reps μετά, workout 3 finish και καλά μαντέψτε. Πάμε κατευθείαν για το 4. Εδώ είσαι. 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Η διαδρομή που πρέπει να κάνω για να ολοκληρώσω την τέταρτη προπόνηση είναι από το gym μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και πάλι πίσω. Τελείως εξαντλημένος και καταπεινασμένος, καθώς ακόμα είμαι νηστικός, η μόνη πηγή ενέργειας που βρήκα ήταν η συνάντηση με τυχαίους subscribers στον δρόμο.
Λούκα. Έχεις subscribe στο κανάλι? Ναι, έχω. Δείξε στην κάμερα. Συγχαρητήρια και καμπανάκι, ομάν. Το όνομά σου. Χάρηκα πολύ, φίλε μου. Μόλις κέρδισες 50 ευρώ. Άμα δεν είσαι επόμενο, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι subscribe. Let's go! Τελειώνοντας το race, πρέπει να σας πω ότι αν και δεν σταμάτησα πουθενά, το pace που έτρεχα ήταν υπερβολικά αργό σε σχέση με όταν είμαι φρέσκος. Team workout νούμερο 4, τέλος. Ο χρόνος μου, εντάξει, χάλια, μάγκες. Πάμε κατευθείαν για το 5, δεν χάνουμε χρόνο. Δεν έχω κάτι άλλο. Ουδέν σχόλιο. Πάλι στο gym. Για 2 ώρες ποδήλατο αυτή τη φορά, το κάρδιο συνεχίζεται. Γενικότερα ο David, ειδικά στην αρχή της προετοιμασίας του για να χάσει τα κιλά ώστε να μπει στο στρατό, έδινε πολύ βάση στο ποδήλατο, έχοντας πάρει ένα πάμφθινο τα Walmart, χρησιμοποιώντας το για 5-6 ώρες ημερησίως σαν κάρδιο, καθώς το να τρέχει τον αντίστοιχο χρόνο στα κιλά του ήταν υπερβολικά δύσκολο. Εδώ Νίκος. Όχι Μπίγκο. By the way, μάγκες, μόλις χτυπήσαμε 54 λεπτά. Έχουμε άλλη 1 ώρα και 5 λεπτά και έχουμε κάψει ούτε 200 τελείωρες. Εκείνη το πηγαίνει αλόπες. Για την επόμενη ώρα συνέχισα να πιέζω σκεπτόμενος μόνο την επιβράβευση που έχω, ολοκληρώνοντας και το 5ο workout που έκανε ο David μέσα σε μια απλή καθημερινή ημέρα. 2! Μηδένισε βασικά. Μόλις χτυπήσαμε 2 ώρες. Επιτέλους! Μπράβο Χρήστο! Τώρα μπορούμε να πάμε σπίτι για πραγματικό post-workout meal πρώτο της ημέρας. Fun fact, μου λείπουν τα λαχανικά, οπότε μικρή στάση στο μανάβιο για το σπίτι για να γεμίσουμε αποθήκες. Απλό και λιτό το ένα και μοναδικό βασικό του γεύμα, το οποίο αποτελείται από λευκό ρύζι, ένα μεγάλο φιλέτο κοτόπουλο για πρωτεΐνη, το οποίο εγώ θα ετοιμώσω στο μαντέμι, και λίγα λαχανικά με κυρίω τον μπρόκολο. Ναι, το συχαίνομαι, οπότε αντί να το βράσω, θα το κόψω σε κομματάκια για να το βάλω να ψηθεί στο fryer. Έκοψα και μισό αβοκάντο, σερβίρω κοτόπουλο, μπρόκολο, ρύζι και επιτέλους είμαι έτοιμος για ένα γεύμα που πραγματικά με έκανε να ξαναεκτιμήσω το φαγητό που κάθε μέρα έχω την άνεση να τρώω όποτε θελήσω. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, από το καλύτερο. Παρατάκι πέτσα κοτόπουλο. Αυτά δεν μου αρέσουν, ναι, αλλά αυτά τρώει. Περιττό να σας πω ότι με την πείνα που είχα, ακόμα και αυτό μου φάνηκε νόστιμο. Καταβρόχτησα το φαγητό που κάνοντας στο στόμα μου σαν να έχω να φάω μήνες και όταν επιτέλους τελείωσα να στέναξα. Oh, γέμισα, φούσκωσα. Σε αυτό το σημείο, αν τα θα έλεγες, έχεις κάνει αρκετά χρυστάρα. Ωραία για ξεκούραση. Ο Γκόγκινς έχει άλλα σχέδια όμως. Άλλες 2 ώρες ποδήλατο λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 21. Συνεχίζουμε να ρολάρουμε. Πραγματικά παιδιά, πρέπει να τονίσω το πόσο απίστευτο και αδιανόητο είναι στο μυαλό μου, έστω και να επιχειρήσω να ξανακάνω για δεύτερη μέρα ακριβώς το ίδιο. Και το πιο ακραίο είναι ότι αυτά είναι μόνο η αρχή της απίστευτης διαδρομής προς την επιτυχία του David. Άνετα την αποκαλείς και entry level routine, καθώς ακούγοντας το βιβλίο του μαθαίνω ότι αργότερα για να μπορέσει να αποφοιτείς και να βγάλει επιτυχώς στο σχολείο των Navy Seals, πέρασε όχι μία ούτε δύο αλλά 3 διαβολοβδομάδες, οι οποίες για όσους τις ξέρουν είναι το πιο δύσκολο πενταήμερο της πιο δύσκολης στρατιωτικής εκπαίδευσης που υπάρχει στον κόσμο, φτιαγμένο αποκλειστικά για να σε κάνει να τα παρατήσεις ή να εξελιχθείς σε έναν άνθρωπο που πραγματικά ποτέ δεν ήξερες περιμένες ότι τα γνώριζες. Φτάσαμε λιμάνι σε μόλις 20 λεπτά σε σχέση με την πρωινή τραγωδία. Άλλη μια μισή ώρα σχεδόν. Πετάλι και ξανά πετάλι με ένα σταθερό ρυθμό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Παραδόξως έχω μηδενικό πιάσιμο στα πόδια και το μόνο που πραγματικά με έχει ενοχλήσει αφάνταστα είναι το πολύ ωραίο κάτσμα πάνω στην ποδηλατική σέλα. Και ναι, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει μέγαρο μουσικής πάνω από 10 χιλιομετράκια πρέπει να έχουμε. Η ώρα είναι 7:31, άλλα 50 λεπτά για να ολοκληρώσουμε το workout. Κάνοντας 2-3 κύκλους ακόμα από το μέγαρο μέχρι το διόροφο και πάλι πίσω στην παραλιακή, έχω πλέον κλείσει περίπου 14 ώρες συνεχούς γυμναστικής. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:23, έχουμε ολοκληρώσει και τα 6 workout καθώς και όλη τη ρουτίνα του David με επιτυχία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πάρω το κεφάλι μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.